Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακόμα πιο κοντά έρχεται το τέλος της λιγνητικής παραγωγής σύμφωνα με τα όσα είπε σε φόρουμ που έγινε στις ΗΠΑ ο πρόεδρος της ΔΕΗ. Ο Γιώργος Στάσης υποστήριξε πως οι υφιστάμενες μονάδες θα σταματήσουν να λειτουργούν το αργότερο έως το 2023. Στην αποκάλυψη πως το νέο επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ περιλαμβάνεται σαφής αναφορά για κλείσιμο όλων των υφιστάμενων λιγνητικών μονάδων ως το 2023, προχώρησε από την Αμερική και το Capital Link Forum ο Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχείρησης. Σύμφωνα με τον κύριο Στάση, η ΔΕΗ δεσμεύεται ότι δεν θα καίει λιγνίτη ως το 2028. Παρ' όλα αυτά, για τις υφιστάμενες μονάδες, η ημερομηνία παύση λειτουργίας θα είναι πολύ νωρίτερα. Greece is taking a brave step with this new energy and climate plan announced, and likewise PPC is doing the same. PPC is committing that the latest by 2028 will not burn any more lignite, and is moving from the last to the first position in the European Union. Actually, we will be doing a much more accelerated lignite phase-out plan, shutting down all the existing units by 2023. Από την άλλη, ο κύριος Στάσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του σχετικά με το μέλλον της υποκατασκευή μονάδας στο Λεμαΐδα 5. Πλέον πληροφορίες προέκυψαν και για τους χιλιάδες εργαζόμενους που ασχολούνται στις μονάδες της ΔΕΗ. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές. Αριθμός εξ αυτών θα έχει θεμελιώσει δεξιωτικό δικαίωμα, ενώ ένα άλλο μέρος μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ. Τέλος, θα υπάρχει δυνατότητα σε κάποιους ακόμα και για μετάταξη σε άλλη υπηρεσία στο δημόσιο. Μένουμε στο θέμα της ενέργειας, καθώς δηλώσεις για τα όσα είπε ο κ. Στάσης στην Αμερική για το μέλλον των λιγνητικών μονάδων έκανε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΦΛΑΣ ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης. Ας παρακολουθήσουμε τι μας είπε. Είναι βέβαιο λοιπόν, και επειδή εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι ο λιγνίτης της χώρας μας θα αντικατασταθεί από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Η ημερομηνία του 2023 δεν είναι καθόλου τυχαία. Αναμένεται μέχρι το 2023 να ενταχθούν δύο μεγάλες μονάδες φυσικού αερίου, προφανώς ιδιωτικών συμφερόντων, 830 και πλέον μεγαβάτι κάθε μία. Άρα το 2023 δεν θα υπάρχει η αναγκαιότητα των μονάδων για την επάρκεια στη ζήτηση της χώρας από τους καταναλωτές και έτσι ως στημένη λεμονόκουπα θα κλείσουν τα λιγνητορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας. Το 2023 είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι μόλις 3 χρόνια. Σε 3 χρόνια νομίζω η αντίδρασή μας, όσο γρήγορη και να είναι, δεν θα έχει καν ολοκληρώσει την πρώτη μελέτη που θα ετοιμάσουμε ως περιοχή. Όχι να την εφαρμόσει, ούτε καν θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μελέτη. Είναι ένα πολύ γρήγορο εφιαλτικό σενάριο. Και ρωτώ, από τους σημερινούς εργαζόμενους που δουλεύουν στα ορυχεία, αν τα ορυχεία είναι 100% στη λειτουργία τους, με την Πτολεμαΐδα 5 και μόνο με αυτήν τη μονάδα, πόσο θα συρρυκνωθούν τα ορυχεία, για να αντιληφθούμε λίγο το μέγεθος του προβλήματος σε ό,τι αφορά την ανεργία στην περιοχή. Εάν θα δουλεύει η Πτολεμαΐδα 5 μετά το 2023, γιατί όπως σωστά λέει το ρεπορτάζ του κ. Κουστόδουλου, δεν έχουμε ανοίξει τα χαρτιά μας, όχι εμείς εννοώ η ΔΕΗ, θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Στην καλύτερη περίπτωση να δουλεύει με περίπου 200 εργαζομένους στην λειτουργία της, της μονάδος, η Πτολεμαΐδα 5, και να είναι άλλη τόση το πολύ 300 ό,τι έχει να κάνει με την τροφοδοσία της, τα ορυχεία. Δηλαδή, ένα σύνολο 500 ανθρώπων maximum θα μπορεί να δουλεύει την Πτολεμαΐδα 5, όταν αυτή την ώρα δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας περισσότεροι από 10.000 εργαζόμενοι γύρω από αυτή τη δραστηριότητα που λέγεται Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Άρα, από 10.000 θα πάμε στους 500 από το 23 και μετά, μόνο με την Πτολεμαΐδα 5 και τα ορυχεία της. Και το 500 θα είναι ένα υπερβολικό νούμερο. Μιλάμε για εφιάλτη. Σήμερα είναι Παρασκευή και 13. Μιλάμε για το χειρότερο εφιάλτη. Η κυβέρνηση υποχώρησε στο θέμα του περιορισμού παροχής του κοινωνικού μερίσματος σε οικογένειες που έχουν μέλος αμαία μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας. Με την τελευταία αλλαγή άρεται ο ηλικιακός περιορισμός, ενώ είχαν προηγηθεί σφοδρές αντιδράσεις από την Ομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία. Η κυβέρνηση πήρε πίσω τον άδικο περιορισμό των δικαιούχων για το κοινωνικό μέρισμα σε οικογένειες που έχουν άτομο με αναπηρία μέχρι τα 24 έτη.
Πλέον, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες που είναι άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας που διαβιούν είτε μόνοι τους είτε ως εξαρτώμενα μέλη. Το επίδομα ενέχεται στα 700 ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η αλλαγή κατέστη εφικτή μετά από ακριβή διασταύρωση των κριτηρίων ένταξης όλων των ομάδων δικαιούχων και τον υπολογισμό του κόστους διανομής του επιδόματος επίπεδο νοικοκυριού. Παρ' όλα αυτά, είχαν προηγηθεί σφοδρές αντιδράσεις τόσο από την Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, όσο και από άλλους κοινωνικούς φορείς. Θεωρώ ότι δεν είναι ούτε καν λογιστικό το ζήτημα που προέκυψε. Mm-hmm. Γιατί είναι ελάχιστοι αυτοί που θα το λάβουν για να υπάρχει ικανό δημοσιονομικό αποτύπωμα. Συνεπώς ήταν παράλογο ούτως ή άλλως το όριο το ηλικιακό που έθεσε η κυβέρνηση για τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία που φροντίζουν το άτομο με αναπηρία. Ναι. Δεδομένου ότι τα άτομα συνήθως που έχουν υπό την προστασία τους πάσχουν από βαριές αναπηρίες και θα τα έχουν στη φροντίδα τους εφόρου ζωής. Συνεπώς, ναι, σωστά έχει αρθεί αυτός ο περιορισμός ηλικιακός. Mm-hmm. Από την αρχή δεν θα έπρεπε να έχει τεθεί. Οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές και η παρέμβαση ήταν ουσιαστικότατη. Είναι αυτό που συμβαίνει πολλές φορές, ότι παλεύουμε για το αυτονόητο. Διεκδικούμε το αυτονόητο. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Ο περιορισμός του κοινωνικού μερίσματος δεν είναι η μοναδική απόφαση που καταδεικνύει άδικη οικονομική επιβάρυνση κατά των ατόμων με αναπηρία. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, το κόστος απασχόλησης του Συνοδού Παιδιών με Αναπηρία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς θα προκύπτει από την τσέπη της οικογένειας. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία χαρακτηρίζει αδιανόητο το γεγονός. Για τον ειδικό βοηθό που θα συνοδεύει τα άτομα με αναπηρία στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, στην εκπαιδευτική τους μονάδα. Ο ειδικός βοηθός στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών θα παρήνει η δαπάνη της οικογένειας των ατόμων με αναπηρία. Άλλος ένας παραλογισμός που πρέπει να αρθεί. Μάλιστα, για οι το θέμα. Οι δαπάνες που παρήνουν, ναι, τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, είναι ήδη πολύ υψηλές. Λοιπόν, το να περιορίζουμε νομοθετικά ένα δίκαιο επίδομα είναι το λιγότερο λάθος, για να χρησιμοποιήσω επί οικές το χαρακτηρισμό. Εκτενή αναφορά για την αλληλεγγύη που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα αναφορικά με την προκλητική πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία, σχολίασε στον Φλάσο ο γνωστός συγγραφέας και στρατιωτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης. Μάλιστα, ο κ. Καλεντερίδης αναφέρθηκε και στα επόμενα σχέδια που φαίνεται να δρομολογεί η Άγκυρα στην περιοχή του Αιγαίου, μετά και το παράνομο μνημόνιο της γείτονος με τη Λιβύη. Το πρώτο σχόλιο, πήραμε αυτή την πολιτική στήριξη σε διπλωματικό πεδίο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Σύνοδο Κορυφής. Κατά πόσο αυτή η απόφαση, δηλαδή κατά πόσο αυτό το οποίο αποφασίστηκε ότι η Τουρκία μέσα από αυτές τις κινήσεις που κάνει μια λάθος πολιτική, θα μπορέσει να αλλάξει στο ελάχιστο την τακτική που ακολουθεί ο Ερντογάν. Ακούστε, ασφαλώς οι διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται για να εξασφαλίσουμε την καταδίκη της Τουρκίας έχουν κάποια σημασία, κατά την άποψη μου μικρή. Η Τουρκία αυτό που φοβάται και περιμένει να γίνει είναι να ανατραπεί ο Χαφτάρ και να ακυρωθεί η συμφωνία. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για την Τουρκία και με βάση αυτό κάνει τα δικά της σχέδια. Γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος να στείλει στρατεύματα στη Λιβύη, είναι ένα ενδεχόμενο αυτό, για να στηρίξει την κυβέρνηση του Σαράζ και να αποτρέψει προς στιγμή την ανατροπή της. Εκτιμώ όμως ότι σε μερικές μέρες, στο πολύ εβδομάδες, ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης που υπέγραψε τη συμφωνία θα ανατραπεί και με βάση τις μέχρι στιγμής ενδείξεις και δηλώσεις, η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει
θα ακυρώσει αυτή τη συμφωνία. Η Τουρκία λοιπόν ακόμα και για αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση δηλαδή που ακυρωθεί η συμφωνία, έχει το δικό της σχέδιο. Το δικό της σχέδιο είναι να μείνει μονομερός στην υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη που έχει χαράξει στον μεγάλο χάρτη, mm-hmm. ο οποίος είναι επισυναπτώμενος στη συμφωνία και όχι στο μικρό αυτή τη λωρίδα. Ο μεγάλος χάρτης δείχνει και τη μέση γραμμή με την Αίγυπτο. Η Τουρκία λοιπόν θα επιδιώξει μονομερός, de facto όπως λέγεται, να επιβάλλει τις απόψεις της και να πει ότι αυτοί οι ευθέες περιοχές, οι θαλάσσιες ζώνες είναι τουρκικής δικαιοδοσίας και όποιος επιδιώξει ή αποπειραθεί σε αυτή την περιοχή να κάνει έρευνες θα πρέπει να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Για αυτό που αναφέρατε ότι έχετε την πεποίθηση ότι η Τουρκία ακόμη και αν πέσει η κυβέρνηση της Τρίπολης θα συνεχίσει από μόνη της να κάνει τις έρευνες και να οικοπεδοποιήσει, όπως ανέφερε και ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, τις περιοχές που περικλείονται μέσα σε αυτό το παράνομο μνημόνιο Λιβύης Τουρκίας. Βλέπετε δηλαδή ότι θα υπάρξει ζήτημα από το Γενάρη και μετά αν έχουμε σεισμικές έρευνες στην περιοχή, δηλαδή τουρκικά πλοία στο σημείο, ακόμη και ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου με την έννοια ότι η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει έρευνες σε έναν χώρο που της ανήκει, απ' την άλλη η Τουρκία δείχνει μια αποφασιστικότητα και μια προκλητικότητα. Είμαστε κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο. Βάζοντας και ημερομηνία το Γενάρη. Εγώ μέχρι που θα απέκλεια κάτι τέτοιο, αν και είναι παρακινδυνευμένο να το λέει κανείς, γιατί για να χορέψεις ταγκό χρειάζονται δύο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει ένα τέτοιο εθνικό δόγμα, εθνικό σχέδιο, που να κάνει κινήσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια τέτοιου είδους ένδαση που θα επιτραπεί μέχρι και σε θερμό επεισόδιο. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα πάσχει από το σύνδρομο, από ένα φοβικό σύνδρομο έναντι της Τουρκίας και αυτό πιστεύω αντί να μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη, μας φέρνει πιο κοντά στην ολοκληρωτική καταστροφή, σε μια καταστροφή που θα μπορεί να συγκριθεί μόνο με την μικρασιατική καταστροφή και αναφέρομαι στο εξής. Η Τουρκία επιδιώκει να επιβάλλει την άποψη ότι η Ρόδος, η Κάσος, η Κάρπαθος και η Κύπρη, η Κρήτη έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα περιορίζεται στα χωρικά ύδατα, στα 6 μίλια. Αν τελικά το πετύχουν αυτό, όπως είπα, de facto, δια της επιβολής, στη συνέχεια αυτό θα επιχειρήσουν να το επιβάλλουν και στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δούμε ένα χάρτη του Αιγαίου, αυτός ο χάρτης θα αποκινήσει, αφήστε τη γαλάζια πατρίδα, θα είναι στην ουσία κόκκινος και τα νησιά του Αιγαίου θα είναι κάποιες τρύπες μέσα σε αυτό το χάρτη με μόνο 6 μίλια από αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ιδιαίτερα για τα νησιά δε που ζουν από την αλληλεία, αυτό σημαίνει τον οικονομικό τους θάνατο, γιατί για παράδειγμα η Κάλυνος που ζει από την αυτιλία και είναι και ένα από τα νησιά της περιοχής της Ελλάδας που έχει και τη μεγαλύτερη δημογραφική ανάπτυξη θα μαραζώσει, γιατί μετά τα 6 μίλια δεν θα μπορούν να ανοιχτούν οι βάρκες της, θα είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω ότι είτε δεν το έχει αντιληφθεί το πολιτικό μας σύστημα, είτε κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει γιατί έτσι το βολεύει, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η βούληση να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ μεγάλη απειλή που είναι όχι προ των πυλών, ήδη είναι εντός των πυλών. Για μια εβδομάδα στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου Πτολεμαΐδας θα συγκεντρώνεται το υλικό των πολιτών, το οποίο και θα δοθεί ως βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Αλβανίας. Η συγκέντρωση αφορά τρόφιμα μακράς διάρκειας και κλινοσκεπάσματα. Ο Δήμος Εορδαίας συμμετέχει στη συνολική δράση των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας για την στήριξη των σεισμόπληκτων του σεισμού της Αλβανίας. Προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των σεισμοπλήκτων, απαιτείται η συγκέντρωση συγκεκριμένων ειδών και ειδικότερα προϊόντα ξηραστροφής, μακράς διάρκειας, κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες, παπλώματα, σεντόνια, αλλά και ράντζα. Καλούνται όλοι οι πολίτες να προσφέρουν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων. Τα είδη συγκεντρώνονται στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Εορδαίας για διάστημα μίας εβδομάδας και αμέσως μετά θα μεταφερθούν αρχικά στην Καστοριά και αργότερα με τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην Αλβανία.
προκειμένου να διανεμηθούν στους σεισμόπληκτους. Πραγματικά γίνεται αυτή η προσπάθεια σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σε πρωτοβουλία του Δήμου Καστοριάς, του Δήμου Άργους Οριστικού και όλους τους υπόλοιπους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Πήραμε την απόφαση να εμπράκτως να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτή την ενέργεια, στο να συγκεντρωθούν κάποια τρόφιμα, ξηρά τροφή, κλινοσκεπάσματα. Ήδη έχουν γίνει οι ενέργειες από τη Δευτέρα 16 του μήνα μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στο χώρο του πνευματικού κέντρου και τις ώρες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1.30, όποιος επιθυμεί πραγματικά και θέλει να βοηθήσει και να συνεισφέρει, θα γίνεται η διαδικασία της συγκέντρωσης των τροφίμων, που στην πορεία θα τα μεταφέρουμε από εδώ προς την Καστοριά και από εκεί θα αναλάβει ο Ερυθρός Σταυρός με κάποιο φορτηγό που θα έρθει από την Αθήνα για να τα μεταφέρουν επίσημα και στην χώρο της Αλβανίας. Άρα όσοι θέλουν να συνεισφέρουν στο πνευματικό κέντρο, τροφές μακράς διάρκειας. Ακριβώς, και κλινοσκεπάσματα, είδη γηνής, ό,τι μπορεί να έχει διάρκεια και να μπορεί να μεταφερθεί χωρίς να υπάρχει φθορά. Τεράστιο ήταν το ενδιαφέρον σε εκδήλωση ενημέρωσης για την εκπαιδευτική ρομποτική που έγινε στην Κοζάνη. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ρυθμικά, να βρούμε τα 5-10 βήματα που θα βάλουμε. Π.χ. διαβάζουμε είσοδο, ελέγχουμε τις τιμές, επεξεργαζόμαστε, κάνουμε μια έξοδο. Είναι πολύ απλό δηλαδή το να κατασκευάσετε κάτι. Τώρα είπαμε είναι 7. Γέμισαν ασφυκτικά το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη εκπαιδευτικοί παίρνοντας μέρος σε ημερίδα εκπαιδευτικής ρομποτικής STEM. Η ενημέρωση έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου και είχε σαν στόχο την παρουσίαση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του νέου εξοπλισμού που έχουν παραλάβει οι σχολικές μονάδες περιφέρειας. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για τον δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν πρόταση έως 7 Ιανουαρίου. Επλέον, ο Δήμος Κοζάνης ανακοίνωσε πως θα στηρίξει κάθε υποψηφιότητα με 250 ευρώ. Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, σε συνεργασία με τον ΠΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας και τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, τον κύριο Τζίμα, διοργανώνει σήμερα εκπαιδευτική ημερίδα ρομποτικής δραστηριοτητών STEM, όπου έχουμε καλέσει όλους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για μια σχετική επιμόρφωση με τον εξοπλισμό που έχουν παραλάβει τον προηγούμενο μήνα. Κάθε τύπο σχολείου έχει εξοπλιστεί με κατάλληλες ρομποτικές πλατφόρμες και το αντικείμενο της σημερινής ημερίδας είναι πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πλατφόρμες για να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από αυτές λοιπόν στην ερώτησή σας, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα νέα εργαλεία? Ωραία. Υπάρχει ουσιαστικά οι δραστηριότητες αυτές τις ονομάζουμε STEM, που προσπαθούν να συνδυάσουν την αλγοριθμική, τη ρομποτική και τη μηχανική σκέψη. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες πάνω σε αυτού του τύπου τις δραστηριότητες και έχει φανεί ότι προάγουν την κριτική σκέψη των παιδιών. Επίσης, η συνεργασία σε ομάδες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων τέλος είναι και αυτό κάτι κρίσιμο για τις ηλικίες, ιδίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο εξοπλισμός, ο οποίος αποκτήθηκε το τελευταίο μήνα, θεωρείται πως είναι επαρκής για να έχουν τέτοια εργαλεία? Ναι, είναι επαρκής. Προφανώς, ανάλογα στον τύπο του σχολείου, έχουν πάρει και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Για παράδειγμα, τα νηπιαγωγεία έχουν πάρει κάποια πιο απλοϊκή ρομποτική πλατφόρμα, ενώ τα λύκεια κάποια πιο σύνθετη. Έχουν εξοπλιστεί όλα τα σχολεία της περιοχής, ανεξαρτήτως σε ποια γεωγραφική περιοχή βρίσκονται και επαρκούν για να κάνουν τις δραστηριότητές τους. Επίσης, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν αυτές τις ρομποτικές πλατφόρμες για να δηλώσουν συμμετοχή και στον διαγωνισμό του ΕΛΑΚ που διεξάγεται και μπορούν να συμμετέχουν μέχρι τον Ιανουάριο. Ο στόχος της σημερινής εκπαιδευτικής ημερίδας είναι η αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού τεχνολογίας και πληροφορικής που παραλάβανε και παραλαμβάνουν όλες τις σχολικές μονάδες, την νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια σε όλη την περιφέρεια. Ο εξοπλισμός είναι εκπαιδευτικής ρομποτικής και εργαστήρια υπολογιστών. Ο στόχος είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση, γιατί ο καλύτερος εξοπλισμός στα καλύτερα εργαστήρια, αν δεν τον χειριστούν οι εκπαιδευτικοί με την σωστή μέθοδο, δεν θα έχουμε παιδαγωγικό αποτέλεσμα. Οπότε θέλουμε να ενημερώσουμε σήμερα τους συναδέλφους
και με διαλέξεις, αλλά κυρίως με εργαστήρια, με workshops, να κάψουν τα χέρια τους, όπως λέμε, να δουν σε πραγματικές συνθήκες, σενάρια και σχέδια εργασίας πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν, γιατί όλος αυτός ο εξοπλισμός είναι εργαλείο και όχι στόχος. Στόχος τελικά είναι ο μαθητής και η μαθήτρια. Mm-hmm. Παράλληλα, προσπαθούμε να προωθήσουμε σήμερα τον διαγωνισμό του ΕΛΑΚ, το ελεύθερο λογισμικό, ο οποίος τρέχει για δεύτερη χρονιά και ο Δήμος Κοζάνης έκανε σήμερα και την έκπληξη, τη χορηγία των 250 ευρώ για κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει. Επίσης, μιλάμε για τον νέο πόλο εκπαιδευτικής καινοτομίας που σε συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης θα ξεκινήσει να τρέχει στις αρχές του χρόνου και θα ενσωματώσει δράσεις προγραμματισμού ομίλων πληροφορικής, ρομποτικής, θα προετοιμάζει μαθητές και μαθήτρες για διαγωνισμούς, θα βγει και έξω προς την τοπική γωνία, προς τους γονείς, θα κάνει workshops και ομιλίες για π.χ. τον διαδικτυακό εκφοβισμό και όλο το πλαίσιο το οποίο γίνεται μέσα στη σχολική τάξη, αλλά όταν δεν φτάνει ο χρόνος, ο πόλος εκπαιδευτικής καινοτομίας θα έρθει και θα δώσει μια υπεραξία. Εκδήλωση ανάδειξης τοπικών προϊόντων γευσηγνωσίας πραγματοποιήθηκε από το τμήμα μαγειρικής της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔΑ στη Φλόρινα. Θα περάσουμε να δούμε τα χαρακτηριστικά πλάνα στο βίντεο που ακολουθεί. Οικονομία σήμερα στην Ελλάδα και στον αγωγέμαι γι' αυτό, όπως μια περιοχή που παράγει. Η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων γευσηγνωσίας και οινολογίας ήταν το αντικείμενο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα μαγειρικής της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Φλόρινας. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Η δράση έγινε στο πλαίσιο του έργου Terra Vino. Ήταν μια ιδέα του κ. Παλισίδη του Γιώργου για να υπάρχει για το τμήμα μαγειρικής και για τους εκολεπτόμενους μάγειρες, σεφ, να γίνει ένα σεμινάριο εινολογίας. Αυτό το τρίωρο, τετράωρο που βρισκόμαστε εδώ πέρα συνδυάζει παραδοσιακά προϊόντα μαγειρεμένα για τη Φλόρινα, από τη Φλόρινα, πώς συνδυάζονται με τα κατάλληλα κρασιά. Θα δώσει τη δυνατότητα και στο τόπιο στοιχείο, αλλά και στους ξένους να γνωρίσουν από κοντά, να μάθουν τι σημαίνει Φλόρινα, τι σημαίνουν τοπικά προϊόντα, τι σημαίνει κρασί περιοχής. Εμείς ως ΟΑΕΔ είμαστε ευτυχείς που έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε τέτοιες εκδηλώσεις εδώ. Ήρθαμε εδώ για να στα πλαίσια ενός προγράμματος, Terra Vino ονομάζεται το πρόγραμμα αυτό, είναι direct για συνοριακό πρόγραμμα μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βόρειας Μακεδονίας Ελλάδος. Και ήρθαμε να συνδέσουμε το κρασί αυτό, το υπέροχο αγαθό αυτό, με την τοπική οικονομία. Θέλουμε να συνδέσουμε το κρασί αυτό με την διατροφή μας, την καθημερινή, η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε τοπικά προϊόντα. Θα πρέπει να βασίζεται σε προϊόντα τα οποία παράγονται στη γη αυτή και είναι πραγματικά μοναδικής αξίας. Αξίζει να σημειωθεί πως υποστηρικτής της εκδήλωσης ήταν και το Επιμελητήριο Φλόρινας. Είναι στόχοι που το Επιμελητήριο έχει ανεβάσει ψηλά. Η περιοχή μας εδώ υπάρχουν οι δρόμοι του κρασιού, δυναμικά ενοποιεία με κυρίαρχο του ξινόμαυρο που κυριαρχούν σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. Επίσης, η γευσηγνωσία της περιοχής επηρεασμένη από την βαλκανική κουζίνα και τη μεσογειακή έχει πολλά να δώσει στον τόπο. Αγροδιατροφή λοιπόν, αγροτουρισμός είναι τα χένγκια αυτά και οι προϋποθέσεις οι οποίες θα φτάσουμε με αυτά στο στόχο μας. Έχουμε την ευκαιρία να δούμε ανθρώπους ειδικούς να κάνουν εξειδίκευση όσον αφορά την διαδικασία παλαίωσης αλλά και προώθησης του κρασιού και την γευσηγνωσία, όπως είναι ο κ. Παλαισίδης από τη Λέσχη Αρχιμαγείων Βορείου Ελλάδος. Περισσότερα από 1.200 παιδιά από 14 σχολεία της Απτολεμαϊδας πήραν μέρος στον στολισμό του χριστουγεννιάτικου ευχόδεντρου στον εμπορικό πεζόδρομο της πόλης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Περισσότεροι από 1.300 μαθητές από 14 σχολεία της Πτολεμαΐδας άφησαν την ευχή τους στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ευχών στη συμβολή των οδών Περδίκα και Εθνικής Αντίστασης στην Πτολεμαΐδα, αναγράφοντας τις καρτούλες, αστεράκια, λόγια καρδιάς, λόγια αγάπης, ευχές και αιτήματα. Από νωρίς το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι, οι μαθητές συνοδευόμενοι από δασκάλους τους, μετά από άδεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατέφτασαν στον ειδικά διαμορφωμένο πεζόδρομο, κρατώντας στα χέρια χαρτάκια αστεράκια με τις ευχές τους.
ενώ η ομάδα εθελοντισμού Ανδρόνικος που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης παρουσία εκπροσώπων της οργάνωσης κάνει μια ευχή και του Δήμου Ιορδέας προετοίμασε την υποδοχή των μαθητών με χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με μουσική, δρόμενα, παιχνίδια, με εξωτικά και γελιοποιούς. Υποστηριχτές της εκδήλωσης, τα καταστήματα της περιοχής, τα οποία κέρασαν στους μικρούς μαθητές λιχουδιές. Τη μεταφορά των μαθητών πραγματοποίησαν τα τουριστικά γραφεία της Πελεμοίδας. Κάθε αστεράκι που κόστησε 2 ευρώ θα δοθεί στην οργάνωση «Κάνε μια ευχή», προκειμένου να στηρίξει την φιλανθρωπική της δράση που απευθύνεται στα παιδιά. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι για ακόμα μια φορά η ομάδα εθελοντισμού Ανδρόνικο. Για άλλη μια φορά πάλι η Πτολεμαϊδα ξεχωρίζει. Η δράση μας σήμερα είναι τα αστεράκια των ευχών, στολίζουμε το δέντρο των ευχών, ευχές από παιδιά για παιδιά, 2.700 ευχές που θα φτάσουν στα παιδιά. Μαζεύουμε κάποια χρήματα τα οποία θα χρειαστούν. Το κάθε αστεράκι στοιχίζει 2 ευρώ. Όλα τα χρήματα πηγαίνουν για να πραγματοποιηθεί μια ευχή ενός παιδιού. Δίνουμε δύναμη στην ευχή σήμερα. Καλημέρα από την Εράιδα των Ευχών. Μαζευτήκαμε εδώ να κάνουμε όλες τις ευχούλες από το Make a Wish και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε όλη αυτή τη δράση. Είμαστε εδώ όλοι εθελοντές, στηρίζουμε αυτές τις δράσεις που γίνονται μέσω του Δήμου. Είναι μαγευτικό το να συμμετέχουν τόσο παιδιά, τόσο σχολεία, να κάνουμε τις ευχές και να γινόμαστε όλοι μαζί μια παρέα, μια μεγάλη ευχή. Εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να κάνουμε χαμόγελα στα παιδιά, να δώσουμε χαρά στα παιδιά. Θέλουμε να δώσουμε χαρά, θέλουμε να δώσουμε μια ζωντάνια, μια νότα χριστουγεννιάτικη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που βρίσκονται εδώ. Και εσείς όσοι περνάτε από εδώ, γιατί βλέπουμε να είναι και κόσμο, τα αστεράκια μας μην τα ξεχνάμε. Κοστίζει 2 ευρώ, το κρεμάμε στο δέντρο, μορφαίνουμε όλοι μαζί την πόλη μας. Και τα παιδιά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην εθελοντική ομάδα Ανδρόνικος και σε όλα τα παιδιά που από τα δημοτικά σχολεία της πόλης και όχι μόνο συμμετέχουν και στους πολίτες και πραγματοποιείται αυτή η δραστηριότητα του Make a Wish. Με 2 ευρώ να μπορείς να κάνεις μία ευχή πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτές οι εκδηλώσεις εντάχθηκαν στο καλεντάρι των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ιορδέας. Είναι για μας, αν θέλετε, μια ικανοποίηση το να βλέπουμε τη συμμετοχή όλη αυτού του κόσμου. Η πόλη γιορτάζει, συνεχίζει να γιορτάζει και θα το κάνει μέχρι και το τέλος των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Θέλω να ευχηθώ για άλλη μια φορά σε όλους καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευτυχία. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές με υγεία. Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια των εορταστικών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ιορδέας με μια πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας Ανδρόνικος και σε φιλοξενία του Make a Wish. Η μέρα αυτή είναι σημαντική και περνάει πολλά μηνύματα. Είναι ένας άλλος τρόπος εθελοντισμού με διαφορετικό χαρακτήρα, αγάπης, αλληλεγγύης, προσφοράς. Το μήνυμα που περνάμε είναι ότι σήμερα το αστεράκι των ευχών δεν είναι απλά μια ευχή, είναι κάτι πολλά περισσότερα. Είναι ένα μήνυμα ότι τα παιδιά που νοσούν σήμερα και όχι μόνο έχουν το δικαίωμα να ονειρεύονται, έχουν το δικαίωμα να ελπίζουν. Καλές γιορτές με υγεία σε όλους. Στις 17 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη παρουσίαση της Στρατιώτικης Φορεσιάς που θα ντύνει πλέον κατά περίσταση την Προεδρική Φρουρά στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Για αυτή την πραγματικά ξεχωριστή είδηση μίλησε στον ΦΛΑΣ ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Εστίας Ιορδέας. Έχουμε μια μεγάλη κορυφαία στιγμή για τους στρατιώτες γενικότερα. Θα παραβρεθείτε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο λόγος που σας φέρνει στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Μετά από προσπάθειες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων, 150 χρόνια μετά την ίδρυση της Προεδρικής Φρουράς, επιτέλους μπαίνει και εντάσσεται στην Προεδρική Φρουρά η Θρακιώτικη Φορεσιά. Είναι μια ιστορική στιγμή για τους Θρακιώτες και θα παραβρεθούν πάρα πολλοί σύλλογοι και μεταξύ αυτών και τιμητικά η Θραϊκή Εστία Ιορδέας. Θα είναι μια μεγάλη γιορτή και επίσης θα υπάρξει και μια συνέχεια. Η φορεσιά αυτή θα παρουσιάζεται κάθε φορά που έχουμε την γενοκτονία του θρακικού ελληνισμού
και κάθε φορά στα Ελευθερία της Τράκης. Δηλαδή 6 Απριλίου και 14 Μαΐου θα βγαίνει στον άγνωστο στρατιώτη. Εκτός από την ποντιακή φορεσιά, την κριτική, την κριτική και τη θρακιώτικη φορεσιά στον άγνωστο στρατιώτη. Προς τιμή των θρακιωτών Ελλήνων. Και των αγώνων που έκαναν οι θρακιώτες επί σειρά ετών για την Ελλάδα μας. Πότε θα γίνει η εκδήλωση? Η εκδήλωση γίνεται την ερχόμενη Τρίτη, 17 του μηνός, στις 12 το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο. Τα μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Κοζάνη συναντήθηκαν παίρνοντας μέρος σε γιορτή για τα Χριστούγεννα. Η γιορτή έγινε στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών. Χριστουγεννιάτικη γιορτή πραγματοποίησε το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού τοπικό τμήμα Κοζάνης. Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών. Κάνουμε το ετήσιο μας τσάι. Έχουμε πάντα πολλή συμμετοχή. Ο σκοπός μας είναι να διασκεδάσουν τα άτομα, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας, να προβάλλουμε την παρουσία μας στην Κοζάνη, αλλά και να βγάλουμε κάποια χρήματα να βοηθήσουμε το τοπικό τμήμα για τις ανάγκες των ομάδων. Και πάνω σε αυτό που ρωτήσατε, πώς μπορούμε να μπούμε, μπορούμε άνετα να μπούμε όποιος θέλουμε στο εν ενεργεία τοπικό. Οπότε τα παιδάκια ηλικίες από 4 έως 18 χρονών χωρίζονται σε κλάδους και μπορούν να συμμετέχουν. Επίσης εθελοντές, όποιος θέλει έρχεται στις ομάδες. Υπάρχουν εκπαιδεύσεις και μαθαίνουμε. Πρέπει να δώσετε την υπόσχεση των οδηγών, δηλαδή της ηλικίας, πόσο είναι τα παιδιά μας, τους οδηγούς είναι από 6η δημοτικού μέχρι δευτέρα γυμνασίου. Αυτή είναι την υπόσχεση που μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Χρειαζόμαστε και περισσότερους εθελοντές να βοηθήσουν στις ομάδες και περισσότερα παιδάκια φυσικά. Παιδιά, αυτό είναι το ζητούμενο. Σήμερα εδώ η ομάδα συνεργασίας μας βοήθησε να διοργανώσουμε τον μπαζάρ μας, να έχουμε κάποιο χρηματικό έσοδο, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις ομάδες μας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανή μουσική. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη. Να συμβράψω κι εσένα και τα γιαπράκια σατάνα. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδελμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Από Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 10.30 το βράδυ, διάλογοι με τον Γιάννη Νεβεσιώτη. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.